στα 400 ευρώ καθαρά, κατά τα πρότυπα της Πορτογαλίας. Η συνάντηση του κ. Παπαδήμου με τον Αντώνη Σαμαρά έχει συμφωνηθεί προημερών, ενώ δεν αποκλείται να συναρτάται και με το αίτημα που διατύπωσε στον Πρωθυπουργό ο κ. Καρατζαφέρης για την ανάγκη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για να μελετήσει τις εξελίξεις και να λάβει αποφάσεις. Ο κ. Σαμαράς, εν ώψη της έλευσης της Τρόικας, είχε σύσκεψη με τη στενή ηγετική ομάδα ώστε να προσδιοριστούν οι διακριτές γραμμές της γαλάζιας στρατηγικής σε μια σειρά ζητημάτων. Την ανάγκη να υπάρξει ενότητα εν ώψη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων με την Τρόικα για τη νέα δανειακή σύμβαση, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης μετά από τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει ως μια γροθιά. Γροθιά με σηκωμένο το ένα δάχτυλο ή το άλλο δάχτυλο δεν είναι δυνατόν. Θα χρειαστεί λοιπόν αυτή η γροθιά και προφανώς θα σπάσει το δάχτυλο που δεν θα είναι ενωμένο με τα άλλα. Αυτή τη γροθιά δεν τη βλέπω. Πολύ φοβούμαι ότι οι μέρες λιγοστεύουν και η ασυνοησία μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Σε σχέση με τη λειτουργία του κυβερνητικού σχήματος αλλά και με τις δύσκολες αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει το Μαξίμου το επόμενο διάστημα, ο Υπουργός Επικρατείας Παντελής Καψής, μιλώντας στη τηλεοπτική εκπομπή, προειδοποίησε ότι αν χάσουμε τον έλεγχο, θα πάμε σε καταστάσεις πολύ πιο σοβαρές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν τίθεται θέμα ανασχηματισμού και εξέφρασε την πεποίθηση πως τα τρία κόμματα θα στηρίξουν μέχρι τέλους αυτή την κυβέρνηση. Ο κ. Καψής, αναφερόμενος στις συνομιλίες για την ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή το λεγόμενο PSI, χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση πολύ δύσκολη. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Φίλιππο Πετσάλινικο, ζητά τη διεξαγωγή προημερησίας διάταξης ζήτηση για τις κρίσιμες εξελίξεις και τη στάση που θα τηρήσει η ελληνική κυβέρνηση για το PSI, τη νέα δανειακή σύμβαση, αλλά και τα επώδυνα μέτρα που θα δεσμευτεί να λάβει. Ο κύριος Τσίπρας επισημαίνει πως η κυβέρνηση Παπαδήμου καλείται να διαπραγματευτεί και να συναποφασίσει με τους δανειστές επιλογές που θα κρίνουν το μέλλον της χώρας, χωρίς να διαθέτει γνήσια λαϊκή εντολή. Επισημαίνει δε πως το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορεί να βρεθεί εκ νέου πρωτοτελεσμένων και οι πολίτες να μένουν χωρίς ενημέρωση. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καρατζαφέρη. Και να πω, Πέτρο, και να καλησπέρισω και τον Γιώργο τον Κουβαρά, τον συνάδελφο αρθρογράφο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, έτσι να κάνω ένα σχόλιο, επειδή έχω ακούσει ή ακούσαμε τώρα και τον κύριο Καρατζαφέρη για όρθια δάχτυλα. Άλλες φορές από την Βουλή έχουν πει για ανοιχτές παλάμεις. Ναι. Έτσι είναι μέσα στο πνεύμα. Λοιπόν, κύριε Κουβαρά, βλέπουμε πολλές συναντήσεις, διαδοχικές συναντήσεις. Τρέχουν από εδώ, από εκεί, πολιτική αρχηγή, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών. Άρα, γιατί μας περιμένει τώρα σε μια εβδομάδα? Κοιτάξτε, εγώ έχω την αίσθηση ότι έχουμε εγκλωβιστεί πλέον και εγκλωβιστεί το πολιτικό μας σύστημα σε μια πολιτική η οποία είναι αδιέξοδη και σε μια πολιτική η οποία πλέον δίνει να έχει ως εθνικό στόχο τη φτώχεια. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει καταλαβαίνετε ότι δηλαδή συζητάμε το ένα μετά το άλλο μέτρα τα οποία καταλύουν κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, διαλύουν το κοινωνικό ιστό. Γενικώς πάμε σε μια κατάσταση που δεν είναι στην πραγματικότητα αποδεκτή από κανέναν, δηλαδή κανείς δεν θέλει να την εφαρμόσει, αλλά όλοι δηλώνουν αναγκασμένοι. Έχει χαθεί σε αυτή τη φάση κάθε ελπίδα ανάκαμψης. Διαβάζουμε, ας πούμε, τώρα το Intelligence Unit του Economist, που μιλάμε για ένα από τα πιο έγκυρα κέντρα ανάλυσης όλο τον κόσμο, να κάνει λόγο για ύφεση 7% στην Ελλάδα του 2012. Και καταλαβαίνουμε ότι με τέτοια βύθιση της ελληνικής οικονομίας στην ύφεση, κανένας από τους στόχους που βάζουμε δεν είναι εφικτός να πραγματοποιηθεί. Όσες δηλαδή, και συσκέψεις να κάνεις. Δηλαδή, να πετύχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και δεν θα τους πετύχουμε ποτέ με τέτοια βαθιά ύφεση. Αυτά τώρα με το 13ο... μια πολιτική, ναι. Και τώρα παίζουμε ο καθένας από την πλευρά του τις καθυστερήσεις, πώς θα μεταθέσει την ευθύνη στον άλλον κτλ. Στην πραγματικότητα είμαστε σε ένα αδιέξοδο. Αυτό είναι η αλήθεια. Πάντως, Λεωνίδα, αν μου επιτρέπεις, όλο αυτό το τροχοβολητό μου θυμίζει νύφη σε ιστερία λίγο πριν έρθει στο σπιτικό της η κακιά πεθερά. Τρέχουν να προλάβουν όλοι τώρα. Τρέχουν να προλάβουν όλοι προθεσμίες. Να επιδείξουν σώνει και καλά ένα έργο. Συζητήθηκε σε ρυθμούς κατεπήγοντος ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πήρε το πράσινο φως από την κυβέρνηση. Θα πάει αύριο στη Βουλή, θα συζητηθεί για να ψηφιστεί επηγόντως την Πέμπτη. Την ερχόμενη εβδομάδα έρχονται επικεφαλής της Τρόικας.
Το Οικονομικό Επιτελείο θυμήθηκε προπαραμονές της έλευσης των δανειστών να βάλει να κάτω τη βιτρίνα του. Ακριβώς, να βάλει κάτω κάποια θέματα να τα τρέξει. Σήμερα είχαμε συσκέψεις το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών, συνάντηση του κ. Πενιζέλου με τον κ. Παπαδήμο, συναντήσεις, ιδιαίτερες συναντήσεις του Αντώνη Σαμαρά με το δικό του επιτελείο, επίσκεψη του Γιώργου του Καρατζαφέρη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλώσεις και πάλι δηλώσεις. Όλη αυτή η κατάσταση είναι κατάσταση πανικού και παραπέμπει ευθέως αυτό που προείπα στην εικόνα της νοικοκυράς νύφης, η οποία περιμένει ως μουσαφήρισα την πεθερά της και τρέχει και δεν φτάνει. Το ζήτημα είναι γιατί θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Να σας πω κάτι ζήτημα. Πρώτα για την νύφη, μια και το, το θέτετε. Η διαφορά με την νύφη είναι ότι αν η νύφη καταφέρει να πει στο γαμπρό, μπορεί και να τη διώξει την πεθερά από το σπίτι, άμα της είναι βάρος. Εδώ δεν βλέπω τέτοια πιθανότητα. Η πεθερά θα μείνει οπωσδήποτε μαζί μας. Προκειμένου. Η πεθερά έχει όνομα και επίθετο, λέγεται Άγγελα Μέρκελ, για να είμαστε πιο... Λοιπόν, δεν έχουμε πιθανότητα να τη διώξουμε δυστυχώς την πεθερά, ό,τι να κάνουμε. Ό,τι και τερτύπια και να κάνει νύφη, δεν πρόκειται ο γαμπρός να πάρει τέτοια απόφαση, διότι δεν το παίρνουμε τίποτα να τη διώξει την νύφη έτσι που έχουμε καταντήσει. Λοιπόν, είναι θλιβερή η κατάσταση, τώρα γελάμε, αλλά είναι πολύ θλιβερή. Επιμένω ότι έχουμε μπει σε ένα αδιέξοδο από το οποίο δεν θα βγούμε εύκολα, διότι δεν βλέπω κανένα να συζητάει για αλλαγή πολιτικής. Έχουμε πει πια στη λογική ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα αναγκαστικά, γιατί μας τα ζητάνε οι δανειστές μας. Ήδη η συνταγή αυτή, 20 μήνες μετά την εφαρμογή της, έχει αποδειχθεί λανθασμένη. Αν δεχτούμε ότι εφαρμόστηκε, κύριε Κουβαρά, αν δεχτούμε ότι εφαρμόστηκε. Ναι, θα σας το έλεγα στη συνέχεια. Δηλαδή, ότι έχουμε δύο προβλήματα. Είναι και λάθος η συνταγή και κακή η εφαρμογή της. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει δημιουργηθεί, το βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, μου λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία έχει, σε αντίθεση με τον κύριο Παπαδήμο, ο οποίος λέει ότι η μόνη κόκκινη γραμμή του είναι η σωτηρία της χώρας, την ώρα που συζητάμε μείωση επικουρικών συντάξεων, μείωση μισθολογικού κόστους και άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, ο Σαμαράς εμφανίζεται αρνητικός σε κάποια πράγματα. Δηλαδή έχει κάποιες κόκκινες γραμμές. Είναι δηλαδή αρνητικός στον οριζόντιο χαρακτήρα των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις. Μπορεί να δούμε τη Νέα Δημοκρατία να φτάνει μέχρι αποδοχή μειώσεων, αλλά μέχρι τα 1.200 ευρώ. Παρακάτω δεν νομίζω ότι θα το δούμε. Συμφωνεί σε γενικές γραμμές με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις. Νομίζω ότι εκεί θα ρίξουν νερό στο κρασί τους. Και σε ό,τι αφορά το θέμα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, ο Σαμαράς είναι αντίθετο στην κατάργηση των δώρων, ενώ για τις οριμάσεις και το πάγωμα των αυξήσεων, το πιθανότερο είναι ότι θα ζητήσει να υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό όριο για την ισχύ του μέτρου. Επομένως, έχουμε μία σύνθετη στρατηγική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, με την έννοια ότι θέλουν οπωσδήποτε να φτάσουμε στις εκλογές, και για να φτάσουμε στις εκλογές σημαίνει ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην τορπιλήσουν την ολοκλήρωση του PSI, προϋπόθεση της οποίας είναι να κλείσει και η συμφωνία για τη Δανειακή Σύμβαση. Έχουν δεχτεί τους στόχους για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους, άρα και τη λήψη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής. Το ερώτημα εντοπίζεται στο ποια θα είναι αυτά τα μέτρα. Τα 7 δις που απαιτούνται για να καλυφθούν οι αστοχίες για το διάστημα 13-15 έχει συμφωνηθεί ότι θα ληφθούν τον Ιούνιο. Άρα θα αποτελέσουν θεωρητικά αντικείμενο διαπραγμάτευσης της επόμενης κυβέρνησης, εφόσον οι εκλογές γίνουν κανονικά πριν το Πάσχα. Τώρα, τα υπόλοιπα περίπου 4 δις που αναμένουν θα απαιτηθούν για το 2012 για να καλυφθεί η τρύπα στο έλλειμμα του 2011, που θα τη μάθουμε στο τέλος Ιανουαρίου, εκεί είναι το πρόβλημα. Πώς θα γίνει το μείγμα έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία να μπορεί να τηρήσει τις κόκκινες γραμμές της και ταυτόχρονα να μην τορπιλήσει τη Δανειακή Σύμβαση. Είναι μια εύστραυστη ισορροπία. Δεν υπάρχουν εκεί ίσως να πετύχει, αλλά πάντως αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Κύριε Κουβαρά, θα ήθελα να ακούσουμε μαζί την υπομονή σας στο επόμενο βίντεο και μετά να σας πω και πώς σχολιάζει και ο κόσμος τις αποφάσεις αυτές. Τα όχι, τα ναι, τις κόκκινες γραμμές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν κάλεσε για μία ακόμη φορά σήμερα τους κοινωνικούς εταίρους να συμφωνήσουν στο θέμα της μείωσης του εργασιακού κόστους που ζητάει η Τρόικα ήδη. Όμως η ΓΕΣΕ έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο αλλαγών στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, γεγονός που δεν αποκλείεται να οδηγεί στην κυβέρνηση σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το μήνυμα των δανειστών για την δεύτερη κατά σειρά εσωτερική υποτίμηση είναι σαφές και προσδιορίζεται από τα εξής μέτρα. Αναπροσαρμογή του κατώτατου του μισθού των 870 ευρώ, που περιλαμβάνει και το δώρο σε ένα ποσό ανάμεσα στον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ της Πορτογαλίας και τα 747 ευρώ, που είναι ο κατώτατος μισθός στην Ιταλία και την Ισπανία.
Κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού. Κατάργηση της ορίμανσης, δηλαδή της αύξησης 2,5% που παίρνουν οι εργαζόμενοι ανατριετία στον ίδιο εργοδότη. Εξίσωση των μισθών των ΔΕΚΟ και του ΟΤΕ με τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Τριετές πάγωμα μισθών. Η ΓΕΣΕ συνεδριάζει την Τρίτη για να λάβει τις τελικές αποφάσεις της εν ώψη των συναντήσεων της διοίκησης της Ομοσπονδίας με τους εργοδοτικούς φορείς. Με δεδομένο όμως, οι συνδικαλιστές δεν θα υποχωρήσουν ούτε βήμα σε ό,τι αφορά την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία θα ανασταλεί υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταβάλουν τον Ιούλιο τις αυξήσεις του 2,6% στους βασικούς μισθούς και στα κατώτερα ημερομίσια που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Εξετάζεται επίσης να ενσωματωθεί στους μισθούς μέρος του δώρου των Χριστουγέννων και των επιδομάτων Πάσχα και άδειας καλοκαιριού. Το ποσοστό ενδέχεται να μην ξεπερνά το 5%, που σημαίνει κατάργηση του 14ου μισθού. Με τις ρυθμίσεις αυτές, η κυβέρνηση θέλει να στείλει στην Τρόικα μήνυμα για τις προθέσεις της. Λοιπόν, κύριε Κουβαρά, θα ήθελα να σας πω ότι τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον ο κόσμος έξω, ναι, βλέπει ότι θέλει να πετάξει τα οικονομικά βάρη από πάνω της, να πάρει ό,τι χρειάζεται να πάρει η κυβέρνηση και αμέσως μετά, καθαρή και αμόλυντη σε εισαγωγικά, να πάει στις εκλογές, να τις κερδίσει με ή χωρίς αυτοδυναμία, αυτό δεν μας ενδιαφέρει τουλάχιστον προς το παρόν, και από εκεί και πέρα να κρατήσει τις δεσμεύσεις, παύλα υπογραφές που έχει πει ο κ. Σαμαράς. Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα είναι, τι θα κάνει τώρα? Τέλος, υπάρχει ο 13ος και ο 14ος μισθός, που ακόμα αμφισβητούμε αν το ζητάει η Τρόικα ή αν έχει ζητήσει η δική μας κυβέρνηση να το ζητήσει η Τρόικα με χαρτί της. Αυτό όμως είναι αλλονού, Παπαγγέλιο. Λοιπόν, όμως, αυτή τη στιγμή, τι θα κάνει? Παράδειγμα, του λένε ότι αύριο θα κοπούν. Ναι. Θα πει όχι? Τι θα πει? Και αν είναι να πει όχι, γιατί και τώρα, μετά τη συνάντηση, δεν σηκώνεται να φύγει από την κυβέρνηση? Ο στόχος του Σαμαρά αυτή τη στιγμή δέχτηκε να μετάσχει σε μια κυβέρνηση για να ολοκληρωθεί μια συμφωνία. Δεν μπορεί να είναι να τορπιλήσει την κυβέρνηση και να τη ρίξει. Δεν νομίζω θα ήταν και στοιχειοδός υπεύθυνο αυτό. Αυτή η κυβέρνηση έγινε με πολύ συγκεκριμένο στόχο να υλοποιήσει την περίφημη συμφωνία της 26 Οκτωβρίου για να πάμε στο κούρεμα του χρέους και μέρος αυτής της συμφωνίας είναι και η νέα δανειακή σύμβαση. Τώρα από εκεί και πέρα τη διαπραγμάτευση για τα μέτρα που θα επαναλαμβάνει η Δανειακή Σύμβαση δεν την κάνει ο Σαμαράς, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Την κάνει η κυβέρνηση Παπαδήμου και την κάνουν τα στελέχη της κυβέρνησης Παπαδήμου, τα οποία προέρχονται από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, άλλο μια μεταβατική βεβαίως, κυβέρνηση βεβαίως, για μια υπογραφή και άλλο σάρωμα της κοινωνίας. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας εγώ σε αυτό. Μαζί σας είμαι. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ το σάρωμα της κοινωνίας αποτελεί αποτέλεσμα και συνέπεια μιας πολιτικής αδιέξοδης που εφαρμόζουμε τα δύο τελευταία χρόνια, στα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι ο Σαμαράς ήταν αντίθετος. Τώρα, εάν βέβαια οι συνθήκες τον έχουν εγκλωβίσει σε μια κυβέρνηση μεταβατική, η οποία πρέπει να, ως μέρος του ρόλου της, να πάρει και κάποια μέτρα που θα μπουν μέσα σε μια συμφωνία, αυτό είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα που σίγουρα θα του δημιουργήσει και πολιτικό κόστος. Ένας μικρός απεγκλωβισμός δεν είναι όμως να ζητήσει ή τώρα εκλογές, γιατί τέλος πατήσαμε την κόκκινη γραμμή, ή τουλάχιστον να φύγει ο άνθρωπος, ο Υπουργός Οικονομικών είναι, δηλαδή, που συμμετείχε σε αυτά τα δύο καταστροφικά χρόνια? Το ερώτημα είναι, τώρα εκλογές μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή, μπορούμε να πάμε σε εκλογές χωρίς να τελειώσει το PSI? Αν έχουμε τα λεφτά να πάμε σε εκλογές, είναι ρεαλιστικό το πρόβλημα. Η κυβέρνηση αυτή δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή δεν μπορούσαμε να πάμε σε εκλογές, υποτίθεται. Φτάσαμε τα 400 δισεκατομμύρια, 403 δεν λέει τίποτα. Φτάσαμε τις τρέλες του Παπανδρέου με το δημοψήφισμα και όλη αυτή την ισοστρέφεια, τέλος πάντων. Και θα μπορούσαμε κατά την άποψή μου να είχαμε πάει σε εκλογές εν τω μεταξύ. Αλλά τέλος πάντων δεν πήγαμε και πήγαμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Τώρα ο Σαμαράς, πριν ολοκληρωθεί το PSI, θα σηκωθεί και θα πει: ρίχνω την κυβέρνηση και πάμε σε εκλογές. Το βρίσκω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει κανείς. Σε αυτή τη φάση θα ήταν μάλλον ανεύθυνο να το κάνει, τουλάχιστον πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του PSI. Αυτό που σίγουρα μπορεί να κάνει ο Σαμαράς είναι να βάλει αυτό στις κόκκινες γραμμές που δεν φαίνεται δεδομένος να βάλει ο Παπαδήμος. Εκεί σας είπα πριν περίπου τι λέει το ρεπορτάζ μου. Θεωρώ ότι θα κάνουν μια προσπάθεια να τις βάλουν αυτές τις γραμμές. Τώρα, τι αποτέλεσμα θα έχει, ας κρατάμε μικρό καλάθι, διότι έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα ότι και από την πλευρά των δανειστών μας υπάρχει μια άκαμπτη στάση, η οποία κατά τη γνώμη μου οφείλεται
στο γεγονός ότι τους είπαμε εξ αρχής ναι σε μερικά πράγματα, δεν τα εφαρμόσαμε, άρα τώρα οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης που έχουμε είναι περιορισμένες. Πόσο μάλλον όταν δεν έχουμε κάνει εκλογές. Διότι θεωρώ ότι μετά τις εκλογές, αν προκύψει μια ισχυρή κυβέρνηση και μια ισχυρή πλειοψηφία κόντρα σε αυτή την πολιτική, ενδεχομένως να είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στοιχειωδώς ότι η πολιτική αυτή δεν περνάει στην Ελλάδα. Τώρα όμως, ακόμα, αυτοί αισθάνονται ότι περνάει αυτή η πολιτική. Μια χαρά. Απλώς δεν την εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις. Αν η αποχώρηση γίνει από τον κύριο Καρατζαφέρη. Ορίστε. Αν η αποχώρηση γίνει από τον κύριο Καρατζαφέρη, κοιτάξτε. Δεν το οποίο το έχει πει κιόλας, οπότε μπορούμε να το βάλουμε στην κουβέντα. Δεν πιστεύω ότι θα αποχωρήσει ο κύριος Καρατζαφέρης. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο κύριος Καρατζαφέρης, εντάξει, χρησιμοποιεί τώρα την πιθανότητα της αποχώρησής του περισσότερο για να στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει όλοι να είναι υπεύθυνοι κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι πραγματικός στόχος να αποχωρήσει. Πέτρο, μια τελευταία ερώτηση. Πάντως, είναι πολύ μεγάλο το πολιτικό κόστος και για τους δύο κυβερνητικούς εταίρους. Έτσι, και δηλαδή, για τη Νέα Δημοκρατία και για τους τρεις. Και για τον και Λαϊκό τρεις. Ορθόδοξο Συναγερμό. Συμφωνώ και για τους τρεις. Ναι. Το Πασόκ δεν το βάζω τρεις... γιατί ούτως ή άλλως κυβέρνηση Πασόκ είναι κατά τα 8-10. Κοιτάξτε να δείτε, όσο είναι και οι τρεις και το μοιράζονται αυτό το κόστος, το οποίο συμφωνώ ότι είναι πολύ μεγάλο, το πράγμα είναι κάπως υποφερτό. Διότι οι μόνοι που δεν έχουν κόστος σε αυτή τη φάση είναι τα κόμματα της αριστεράς. Ούτως ή άλλως βγαίνουν με μια τελείως διαφορετική ατζέντα, μια άλλη ιδεολογία. Μια εντελώς άλλη πρόταση. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να συγκρατήσει κανείς τους ψηφοφόρους που έτσι κι αλλιώς θέλουν να πάνε προς τα εκεί. Άρα το παιχνίδι θα παιχτεί από αυτά τα τρία κόμματα στις εκλογές. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα. Δεν το έχει απολέσει αυτό με τη συμμετοχή της. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ έχει συντριπτικά χαμηλά ποσοστά πλέον και πιστεύω ότι η μέρα περνάει και όσο δεν λύνει τα εσωτερικά του προβλήματα και όσο. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι στην προσπάθειά του να τα λύσει μάλλον πάει σε διχαστικές αντιλήψεις εκεί μέσα. Τα πράγματα θα γίνονται ακόμα χειρότερα. Ο Καρατζαφέρης επίσης έχει ένα πρόβλημα, διότι και αυτός έχει ένα κόστος. Ήταν ένα κόμμα πιο αντισυμβατικό στο παρελθόν από τα δεκαετία. Τώρα βγαίνει έτσι με καθεστωτική λογική. Εντάξει, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Επομένως, την εξίσωση θα τη δούμε στις εκλογές. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα να την κρίνουμε. Πάντως, με βάση τις δημοσκοπήσεις, αυτή που φαίνεται να έχει το μικρότερο κόστος σε αυτή τη φάση είναι η Νέα Δημοκρατία. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, λέω. Τι θα δείξει η κάλπη και τι θα δείξουν οι επόμενοι μήνες όταν ληφθούν τα δύσκολα μέτρα και όταν υπογραφεί η Δανειακή Σύμβαση, αυτό θα το δούμε. Λέω μέχρι τώρα τι γίνεται. Πάντως, τον κύριο Σαμαρά δεν τον εμποδίζει τίποτα στην συνάντηση που διεξάγεται αυτή την ώρα να μεταφέρει στον κύριο Παπαδήμο την πρόθεσή του να αλλάξει κάποια πράγματα εφόσον πάρουμε την πρώτη δόση της νέας Δανειακής Σύμβασης. Κοιτάξτε, θεωρώ αυτονόητο ότι ο Σαμαράς θα επιμείνει σε αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή να του πει ναι τώρα για να πάρουμε τα λεφτά, αλλά αύριο μεθαύριο μετά τις εκλογές μπορεί να αλλάξουν όλα, έτσι. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνεται αποδεκτό από τους εταίρους μας και τι ακριβώς θα μπορεί να αλλάξει. Αυτό που να σας πω, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι αντίθετη σε αυτή την πολιτική, συμφωνεί όμως με τους στόχους της πολιτικής. Αυτό τη φέρνει και σε στοιχειώδη συνεννόηση με την Τρόικα. Δηλαδή, όταν συμφωνείς ότι το έλλειμμα και το χρέος πρέπει να μειωθούν, έχεις τουλάχιστον μια καταρχήν συμφωνία στους στόχους. Στη συνταγή διαφωνούν. Τη συνταγή τώρα δεν τη φτιάχνει ο Σαμαράς σε αυτή τη φάση. Τη φτιάχνει η Τρόικα και τη φτιάχνει και η κυβέρνηση Παπαδήμου. Σωστά, τώρα. Μάλιστα. Κύριε Κουβάρα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά και εγώ. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα, αυτό που προαναγγείλαμε για τις πιέσεις της Άγγελα Μέρκελ που οδήγησαν το οικονομικό επιτελείο το πρωί σε αλλεπάλληλες συσκέψεις. Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται την κυβέρνηση προκειμένου να εμφανίσει εγκαίρως στους δανειστές της χώρας απτό οικονομικό έργο. Ενώ την ίδια ώρα το Βερολίνο αυξάνει κατακόρυφα την ένταση των πιέσεων προς την Αθήνα για επίσπευση των διαδικασιών. Μετά τη συνάντηση που είχαν Μέρκελ Σαρκοζή εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, η Γερμανίδα Καγκελάριος εξέπεμψε νέο σήμα SOS με αποδέχτη τη χώρα μας, καθώς ανέφερε ότι αν δεν υπάρξει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τη νέα Δανειακή Σύμβαση της Ελλάδας, δεν μπορεί να δοθεί η νέα δόση. Η κυρία Μέρκελ δήλωσε: «Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για την εθελοντική αναδιοργάνωση του χρέους της Ελλάδας». Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος της Γερμανίδας Καγκελαρίου, κ. Σόιμπερ, ο οποίος δήλωσε: «Αν η Ελλάδα δεν κάνει αυτά που πρέπει, δεν τη σώζουν ούτε τα δάνεια ούτε οι μηχανισμοί διάσωσης».
Αναφορικά με το δημοσιονομικό σύμφωνο, η κυρία Μέρκελ εκτίμησε ότι οι συνομιλίες προχωρούν καλά, καθώς και ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία για τα δημοσιονομικά τον Ιανουάριο ή το αργότερο το Μάρτιο. Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολάς Σαρκοζή αναφέρθηκε στο νέο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που πρόκειται να θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, προσθέτοντας πως εντός του Ιανουαρίου θα γνωστοποιηθούν οι λεπτομέρειες του σχεδίου. Το ελληνικό ζήτημα θα περιλαμβάνεται και στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης ανάμεσα στην Άγγελα Μέρκελ και την Κριστίν Λαγκάρ στο Βερολίνο. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω και τον κύριο Γιώργο Πανηγυράκη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Πανηγυράκη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καταρχήν, έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, επειδή κάναμε και μια κουβέντα πριν, να πω μήπως ξέρετε κάποιο άλλο χαράτσι το οποίο θα επιβληθεί τώρα με το που θα στρίψουμε αλλού το κεφάλι. Όχι. Εγώ νομίζω ότι η σίγουρη έτσι, λέξη που λέμε είναι ότι δεν θα υπάρχει άλλο χαράτσι. Για να είμαστε βέβαιοι, θα υπάρχει άλλο χαράτσι. Πολύ σωστά το λέτε. Να σας πω κάτι, επειδή έχω δεχθεί πάρα πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Τι σημαίνει το PSI σε εμάς, αλλά τι σημαίνει αν γίνει το 50% κούρεμα ή το 75 με 80% που θέλουν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα μάλλον από όλους. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πραγματικά φύγεται ένα κύριο σημείο. Το θέμα δεν είναι το 50 ή το 75 ή το 80% που έλεγε χτες ο Βλανσάρ. Το θέμα είναι τι επιμήκυνση θα δώσουμε με τι επιτόκιο. Να θυμίσω ότι οι τράπεζες δανείζονται με 0,01% και τα κράτη δανείζονται με 5, 7, 8 ή 4%. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο το τι κούρεμα θα έχουμε στο PSI, είναι σε τι ορίζοντα θα γίνει η αποπληρωμή και με ποιο επιτόκιο. Και αυτό είναι κάτι που δεν είμαστε ενήμεροι, δεν το γνωρίζουμε, όπως δεν γνωρίζουμε και τη δομή του χρέους μας. Που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα να το ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος που σε συνεχή βάση ενημερώνεται για μνημόνιο 1, 2, 30, λέγοντας ότι αυτό θα είναι το τελευταίο, ότι έχουμε κερδίσει πάρα πολλές μάχες, αλλά φαίνεται ότι τον πόλεμο χάνουμε με τα λεγόμενα της κυρίας Μέρκελ. Σήμερα νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η εικόνα. Και αυτό το συμπέρασμα που μπορεί να πάρει ο Έλληνας πολίτης είναι ότι πια δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο σήμερα, στο αύριο που σκέπτεται, για αυτόν, για τα παιδιά του, για τη δουλειά του, για τη χώρα. Ανησυχεί και βέβαια ανησυχεί με πρόχειρους και ερασιτεχνικούς χειρισμούς που βλέπουμε κάθε μέρα να επιβεβαιώνονται. Και βέβαια πάμε σε αρχικό στάδιο για το PSI. Αν δεν ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο, δεν θα είναι άτακτη φυγή πλέον. Ακριβώς. Δηλαδή εμείς τι λέμε, αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ και καταλήγουμε τελικά να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέγαμε δεν θα κάνουμε ποτέ. Οι αρχαίοι μας μιλάνε για ελληνική τραγωδία, αλλά στην αρχαία τραγωδία πάντα υπήρχε λύση, κάθαρση ή τιμωρία. Εδώ φαίνεται είναι μια τραγωδία με πολλά κωμικά στοιχεία θα μπορούσα να πω. Σύγχρονη. Ναι, δυστυχώς. Σε μια χώρα που γεννήθηκε στρατηγική, να βλέπουμε να μην υπάρχει στρατηγική, να μην υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας και βέβαια ο κόσμος που του ζητάμε να κάνει θυσίες δεν είναι ενημερωμένος, βλέπει τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή να μην ελέγχεται, βλέπουμε την εξαιρετική περιουσία να μην τη συζητάμε καθόλου, βλέπουμε τα τεράστια σκάνδαλα να μην τα συζητάμε και όλο αυτό το κλίμα της ατιμωρησίας δεν δίνει την εμπιστοσύνη που χρειάζεται να έχει ο πολίτης στη χώρα, ούτως ώστε να έχουμε ανάπτυξη. Το θέμα είναι η πραγματική οικονομία. Και εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μαθαίνουμε το γάιδαρο να μην τρώει. Κύριε Πανηγυράκη, να ρωτήσω κάτι άλλο. 65 ή 70 ή 80% κούρεμα δεν είναι ένα άλλο είδος χρεοκοπίας? Μήπως φεύγουμε δηλαδή από το selective και πάμε σε κάτι άλλο? Αυτό είναι αυτό που, αυτό που λέγαμε ότι είναι το καταστροφικό, είναι αυτό που μπορούμε να πάθουμε. Εμείς λέμε έχουμε ακολουθήσει αυτή την οδό για να μην πάμε στη ραχμή. Η τραγωδία είναι να πάμε εκεί στη ραχμή και να επιβεβαιωθεί και το καταστροφικό σενάριο, γιατί εμείς δεν διοικούμε την κατάσταση σωστά. Βλέπουμε μεγάλες προσωπικότητες, νομπελίστες, να μας λένε ότι δεν πρέπει να διαπραγματευόμαστε μόνοι μας, θα έπρεπε η διαπραγμάτευση να γίνεται και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να τα διαπραγματευτούμε με εκείνον τον ελληνικό, τον κουτοπώνυρο τρόπο, χωρίς να έχουμε επαγγελματισμό, χωρίς να έχουμε στρατηγική και πάμε από το ένα λάθος στο μεγαλύτερο. Και βέβαια εκεί έχει κουραστεί ο κόσμος και σε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν σχέση με την οικονομία υπάρχει πάντα μια κοινωνία. Και η κοινωνία έχει κουραστεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ειδικά όταν υπάρχει, επαναλαμβάνω ξανά, ένα πρόβλημα δημοκρατίας. Κύριε καθηγητά,
Τι λέτε αλήθεια, θα ήθελα έτσι να μάθω στους φοιτητές σας, σε σχέση με το παράδειγμα με το ψαλίδι στους μισθούς και στις συντάξεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το δημόσιο. Το δημόσιο ουσιαστικά, να μην κρυβόμαστε τώρα, κράταγε και όλη την αγορά. Κράταγε και όλη την αγορά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Φτάνουμε λοιπόν τώρα να σπέβδουμε στη Βουλή άρον-άρον το φορολογικό νομοσχέδιο, το πόλινο νομοσχέδιο μάλλον, και πριν την Πέμπτη να συζητάμε για 13ο και 14ο μισθό. Η ύφεση είναι εκεί που είναι, το έλλειμμα είναι εκεί, τα χρέη είναι εκεί. Δηλαδή ένας καθηγητής τι μπορεί να πει θέμα αυτή τη στιγμή στη νέα γενιά που τον βλέπει να προσπαθεί να τους διδάξει κάτι και να μην του βγαίνει. Κοιτάξτε, να το πω έτσι, να το πω έτσι απλά. Μια νέα γενιά που είναι πάρα πολύ καλή. Που πραγματικά εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε δυσκολία να την κοιτάξουμε στα μάτια. Είναι μια γενιά που θυσιάζεται για τη μόρφωση, αγαπάει την πατρίδα, την παράδοση. Είναι μια γενιά πάρα πολύ καλή. Και ξαφνικά τι τους λέμε? Τους λέμε να περιμένετε 10 χρόνια. Γιατί σε 10 χρόνια θα έχουμε το χρέος που είχαμε πριν 2. Και αν βέβαια όλα τα πράγματα πάνε όπως τα υπολογίζουμε. Σε τρεις πάριμπους δηλαδή. Που έχουμε δει ότι από δίμηνο σε δίμηνο τα πράγματα δεν πάνε όπως τα υπολογίζουμε. Όχι να προγραμματίσουμε για μια δεκαετία. Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις όπως πολύ σωστά είπατε έτσι γρήγορα όταν θα επηρεάσουν τα επόμενα 10 ή 12 χρόνια. Είναι πολύ σοβαρά θέματα. Δεσμεύουν τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα πολίτη. Και βέβαια θα έπρεπε να είναι μια κοινή απόφαση, αφού βέβαια έχουμε ενημερωθεί. Δεν έχουμε ενημερωθεί καν για την δομή του χρέους μας. Δηλαδή να πούμε ότι το 10% είναι ακόμα χρέος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που το πληρώνουμε από τότε. Να συζητήσουμε για τους τόκους που τώρα επιβαρύνει την οικονομία, τη δυνατότητα που έχει η οικονομία να πληρώσει τα χρέη της. Δεν τα αντέχει η οικονομία μας και βέβαια όλα τα μέτρα είναι καθαρά χρηματοοικονομικά. Δεν παίρνουμε μέτρα για την πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη. Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Ανάπτυξη πριν... είναι απαγορευμένη λέξη, μην την ξαναπείτε. Ακριβώς. Ενώ εκεί θα έπρεπε να βασιστούμε. Το καύσιμο της οικονομίας είναι το χρήμα. Όταν αφαιρείς χρήμα από την αγορά, όπως αναφέρατε προηγουμένως, μισθούς, συντάξεις, οτιδήποτε άλλο, ακόμα και αυτόν τον μεγάλο δημόσιο τομέα που είχαμε, τα χρήματα αυτά πέφτανε πού? Στην ελληνική οικονομία. ΦΠΑ, ασφαλιστικά ταμεία, όλος ο κύκλος γινότανε. Κύριε καθηγητά, ήθελα σε δύο σημεία την άποψή σας. Το ένα είναι εάν πριν την εισδοχή μας στο Διεθνές Δομοσιονομικό Ταμείο είχαμε άλλες επιλογές ως εθνική οικονομία, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι τι θα συμβεί σε περίπτωση που αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διεκπαιρέωση της ανταλλαγής ομολόγων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι μια πληροφόρηση της τελευταίας στιγμής αυτή. Ακριβώς, αυτό είναι κάτι που είχε ακουστεί και από χτες. Αν αυτό το ακούμε και σήμερα έτσι επισήμως, είναι κάτι που πρέπει να του δίνουμε μεγάλο βάρος. Σκεφτείτε όμως στη στρατηγική και στην έλλειψη που είχαμε, ότι εμείς λέγαμε ότι ποτέ δεν θα πάμε στο Δούνο του. Θυμόσαστε ότι στο Διεθνές Ταμείο θα πάμε ποτέ. Είναι το αλεξίτοτο, είναι το πιστόλι στο τραπέζι, είναι πολλά άλλα. Δεν επιλέξαμε όλους τους τρόπους που είχαμε, δεν τους είδαμε σωστά, δεν τους αξιολογήσαμε σωστά, ούτως ώστε στο σωστό τόπο και χρόνο να δίνουμε εκεί τη μάχη που χρειάζεται. Εμείς καθυστερούμε, το συζητάμε πάρα πολύ και όποιος σκέπτεται να κάνει αυτό ή το άλλο, καμιά φορά το κάνει λάθος. Και αυτή είναι πραγματικά η δυσχέρεια που έχουμε. Είναι μια δυσχέρεια που δεν είναι οικονομική, είναι καθαρά management και διαπραγμάτευσης. Πραγματικά λυπάσαι να δεις τη χώρα να ακολουθεί επιλογές που καμιά φορά μπορεί να είναι σωστές, αλλά σε λάθος χρόνο. Και ξέρετε, στη δίκη των επιχειρήσεων το timing είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ένα κούρεμα που θα ήταν πολύ αποτελεσματικό πριν 2 χρόνια μπορεί τώρα να είναι καταστροφικό αν γίνει σε μη έτσι οργανωμένες καταστάσεις. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Μήπως έτσι, με την εμπειρία σας βλέπετε όλες αυτές, δηλαδή όπως ονομάζουμε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Τρόικα, αγορές, δεν ξέρω πώς να το πω. Μήπως βλέπετε να χτυπούν αλίπητα έως χρεοκοπίας την Ουγγαρία για παραδειγματισμό της Ελλάδος?
Και κοιτάξτε, μπορεί να λένε όμως και στην Ουγγαρία ότι μπορεί να χτυπήσουν την Ελλάδα για παραδειγματισμό της Ουγγαρίας. Πολύ σωστό. Εκεί πριν δύο εβδομάδες και το άκουσα και αυτό. Ξέρετε, έχουμε δει το παράδειγμα σε πάρα πολλές χώρες. Από τη Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, την Κορέα, Ουραγουάη, Αργεντινή. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε μάθει από την ιστορία. Δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία να πας στο Δουνουτού, αλλά έχει σημασία να ξέρεις πού μπορεί να σε βοηθήσει, ποια είναι τα θετικά σημεία, ποια τα αρνητικά και βέβαια να έχεις μια εθνική πολιτική. Εμείς έχουμε ακόμα μικροπολιτικά συμφέροντα. Και εθνική συνείδηση, κύριε καθηγητά. Σαφέστατα. Να κάνεις τα πάντα για να μην πας. Και ατιμορρησία ταυτόχρονα. Ή να πεις όχι στα θέλγητρα που θα σου παρουσιάσουν για να πας. Το παρουσιάζεται πάρα πολύ σωστά το θέμα σε διαστάσεις πραγματικά έτσι, σοβαρές. Υπάρχει μεγάλο θέμα στη χώρα μας αυτή την κατεύθυνση και πολύ φοβάμαι ότι οι συνέπειες που θα έχουμε το επόμενο δίμηνο θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προστατεύει τα δικά του συμφέροντα, είναι φανερό, είναι επενδυτές. Θα έπρεπε όμως και εμείς να καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα που τα παίρνουμε και τα δανειζόμαστε τα επενδύουμε σωστά για να μπορούμε να τα γυρίσουμε. Δεν είναι δανεικά και αγύριστα. Και βέβαια είναι οργανισμοί πάρα πολύ κοινικοί. Υπενθυμίζω ξανά ότι το 10% του χρέους μας είναι ακόμα οθωμανικό χρέος. Φανταστείτε λοιπόν για πόσες γενιές έτσι δένουμε τη χώρα μας μπροστά. Και είναι μια χώρα πια που, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, η ανάπτυξη είναι απαγορευμένη. Είχαμε πάρει δύο δάνεια από τους Βρετανούς τότε. Εάν είναι οθωμανικό το. Βέβαια. Και είναι έτσι, η Ελλάδα. Απαγορευμένη λέξη η ανάπτυξη, για μην ξεχνάμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση οχυρώνεται. Κοντός παλμός αλληλούια, αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας. Και χάνουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Βέβαια. Δηλαδή, οι αξίες της Ευρώπης ό,τι αφορά την προστασία του ανθρώπου, τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα αλλά της Γαλλικής Επανάστασης χάνονται και πια μένουμε στον κύκλο του ευρώ. Σκεφτείτε λοιπόν μια χώρα όπως είναι η Ουγγαρία, γιατί να θέλει να μπει στο ευρώ? Ποια είναι η γερμανική Ευρώπη που δείχνουμε? Υπάρχει θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε τον Άγγλο, γιατί μένει μακριά από το ευρώ. Το ευρώ δεν είναι πανάκια. Και βέβαια δεν μπορεί να έχουμε ένα ευρώ που να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί. Να μην μπορούμε δηλαδή να κόψουμε νόμισμα όπως κάνει η Αμερική. Η Αμερική είναι μια χώρα που έχει μεγάλο εθνικό χρέος, αλλά δεν διστάζει να κόβει νόμισμα. Εμείς ακολουθούμε μια πολιτική γερμανικής Ευρώπης. Έχει αιμονή η Γερμανία σε αυτό το θέμα. Δεν έχει μάθει από την ιστορία. Δεν έχει μάθει από τη συνθήκη των Βερσαλιών. Και ξέρετε, όταν δεν μαθαίνουμε να θυμόμαστε και δεν μαθαίνουμε από το παρελθόν, τότε έχουμε πρόβλημα στο παρόν και ίσως δυναμητίζουμε και το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα την υπομονή σας να ακούσετε ένα βίντεο και να μας πείτε και ως καθηγητής αλλά και ως απλός πολίτης το πώς ακούγεται, τουλάχιστον για εμάς, το μονοπάτι που ακολούθησε η Κύπρος. Λοιπόν, μια χαραμάδα αισιοδοξία στο μουντό ουρανό της οικονομίας άρχισε να φαίνεται στον ορίζοντα και δεν αποκλείεται από τη χαραμάδα αυτή να ξεπηδήσει. Ισχυρό φως που θα αλλάξει άρδιν τη μοίρα μας. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουν πολλοί στην κυβέρνηση, τώρα που άρχισαν να επιβεβαιώνονται οι ενδείξεις για ύπαρξη υδρογόνων ανθράκων σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες για το θέμα αυτό, ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει την Τρόικα. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία δήλωσαν πρόθυμες να πάρουν μέρος στις έρευνες. Το διεθνές ενδιαφέρον για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες έγινε εντονότερο μετά τον εντοπισμό πλούσιων κοιτασμάτων στην Κύπρο. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, Ντάνιελ Σμιθ, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, έκανε γνωστό πως αμερικανικές εταιρείες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για πιθανή ύπαρξη ορυκτών καυσίμων στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών και στο πλαίσιο αυτό έχει επισημάνει ότι με δεδομένες τις ανακαλύψεις σε άλλα σημεία της Μεσογείου υπάρχουν λόγοι να πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες εκεί. Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής εταιρείας που διεξάγει τις γεωτρήσεις στην Κύπρο, Τζον Τόμιτς, εξέφρασε δημόσια την ελπίδα μακάρι να φανούμε τυχεροί και στην Ελλάδα. Ο Τζον Τόμιτς θα έχει εντός του Ιανουαρίου συνάντηση με τον Υφυπουργό Ενέργειας Γιάννη Μανιάτη, ενώ έντονο είναι και το γαλλικό ενδιαφέρον, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται να προσλάβει ως τεχνικό σύμβουλο το Ινστιτούτο Πετρελαίου, με το οποίο συνεργάζεται και η Κύπρος. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής και η Μόσχα, με απόρριτο έγγραφο, ζήτησε να συμμετάσχει στις έρευνες για αέριο στην Νότια Κρήτη, αίτημα που όμως απορρίφθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, προκαλώντας την έντονη δυσφορία στη ρώσικη κυβέρνηση. Πολλοί συνδέουν την απόρριψη του αιτήματος με τις ρώσικες ενστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ισχυριζόμενοι ότι η μεταχείριση είναι πολύ γενναιόδορη.
Κατά το ΙΓΜΕ, τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Ελλάδας ανέρχονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους αναμένεται να αλλάξουν άρδιντα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά δεδομένα στην περιοχή. Ήδη, μόνο με τη συνεργασία με Ισραήλ και Κύπρο, η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο, προοπτικές που δεν περνούν απαρατήρητες από τους δανειστές μας και δεν αποκλείεται να επηρεάσουν θετικά την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για το ελληνικό χρέος. Κύριε Καθηγητά, το σχολείο σας. Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Ένα σημείο, αυτά είναι θέματα που τα γνωρίζαμε από δορυφόρους πάρα πολύ καιρό πριν. Βέβαια τα ξέρουν και οι οικονομικοί και αυτά τα θέματα, ότι υπάρχουν υδραγανάθρακες και στην χώρα μας και άλλες πηγές πλούτου. Όμως τώρα που η χώρα θα βρίσκεται σε μια, θα πω, οικονομική κατοχή, θα είναι εύκολο να τα αξιοποιήσουν με τρόπο πολύ πιο κοντινό στα δικά τους συμφέροντα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η Κύπρος είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα έλλειψη στρατηγικής της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Κύπρος κατόρθωσε να έχει μια εθνική πολιτική, μια στρατηγική. Να θυμίσω ότι δεν μπήκε στο Διεθνές Ταμείο, πήρε δάνεια από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουμε συγκεκριμένα στη Ρωσία. Και βέβαια είχε το θάρρος να ορίσει τη δική της ΑΟΣ. Εάν το κατορθώνει η μικρή Κύπρος, ενώ μικρή πολιτικά, οικονομικά ή στρατιωτικά. Ναι, αλλά και εκεί τα επιτόκια πετάνε στα σύννεφα λίγο. Ναι, ναι, πετάνε, έχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή και η Ρωσία δεν τα έδωσε για να μην τα ξαναπάρει, όπως είπαμε. Κανείς δεν φιλανθρωπικά, κανείς δεν το δίνει. Αλλήμον, φιλανθρωπία δεν είναι. Είναι κοινικοί οργανισμοί, οικονομικά συμφέροντα είναι. Είχε όμως το θάρρος να ορίσει την ΑΟΣ. Εμείς δεν είχαμε το θάρρος για πολλούς και διαφορετικούς λόγους να ορίσουμε την ΑΟΣ και βλέπετε ότι όλες οι αναλύσεις γίνονται για να... Αν και είχαμε τον ίδιο αντίπαλο. Αν και είχαμε τον ίδιο αντίπαλο, έτσι. Σαφώς. Αυτό νομίζω λέει κάτι. Και βέβαια εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένας προγραμματισμός σειράς αξιοποίησης αυτών των πόρων, γιατί πετρέλαιο υπάρχει παντού. Το θέμα είναι το κόστος εξόρυξης, έτσι δεν είναι? Και αφού λοιπόν αξιοποιηθούν οι κοιτάσματα που έχουν μικρό κόστος εξόρυξης, όπως η Λιβύη ή το Ιράκ, από εκεί πέρα θα είναι αξιοποιήσιμα άλλα κοιτάσματα που το κόστος εξόρυξης είναι πολύ μεγαλύτερο. Όλα αυτά δείχνουν, και μιλώ σε ένα θέμα χωρίς να είμαι ειδικός, ο καθηγητής marketing είμαι, δείχνουν ότι έχουμε έλλειψη στρατηγικής, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι οι εθνικοί πόροι και πώς να τους αξιοποιούμε, πώς να διαπραγματευόμαστε. Μπορεί να αξίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά αν και το χρέος μας είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, ίσως λοιπόν να μπορούν να μας τα πάρουν σε μια καλή τιμή. Είμαστε ικανοί να τα πετύχουμε όλα, κύριε καθηγητά, να γίνουμε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πλουσιότερα κοιτάσματα, πιθανότατα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Είναι ευλογημένος χώρος. Να γίνουμε οι κελεμπιάδες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ο πληθυσμός να μην έχει μία. Το βυτικό επίπεδο να είναι πολύ πολύ χαμηλά. Ειδικά αν εφαρμοστεί το αγγλικό δίκαιο, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Βάλτε το αγγλικό δίκαιο και μετά βάλτε και στη ζυγαριά ότι υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε πετρέλαιο. Ίσως δείτε ότι το αγγλικό δίκαιο ίσως μας οδηγήσει σε αντίθετα συμπεράσματα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Το καλύτερο και καλή τύχη στο τόπο μας, αν και τη τύχη, όπως είπατε, τη δημιουργούμε μόνοι μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Μεγάλη ανατροπή φέρνει στον τομέα των ενοικιάσεων ακινήτων η υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής ταυτότητας. Έτσι ονομάζεται δηλαδή το νέο χαράτσι για την κυβέρνηση, για όλες τις μισθώσεις που θα γίνονται από σήμερα για ακίνητα άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες είναι το κόστος αυτού του ενεργειακού πιστοποιητικού. Ύστερα από 6 μήνες παράτασης τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή το μέτρο, καθώς σε κάθε μίσθωση ακινήτου ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Σε διαφορετική περίπτωση, η φορολογική αρχή δεν θα θεωρεί τα μισθωτήρια. Το νέο μέτρο επεκτείνεται και σε όλες τις νέες μισθώσεις μεμονωμένων ιδιοκτησίων κτηρίων, όπως διαμερίσματα, καταστήματα, γραφεία κλπ, καθώς μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για ολόκληρα κτίρια. Το μεγάλο όμως πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες είναι το κόστος του ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο ισχύει για μία δεκαετία, καθώς οι κατώτατες αμοιβές για τους μηχανικούς επιθεωρητές κλιμακώνονται από 1 έως 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για παράδειγμα, σε διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων για να εκδοθεί ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτούνται 2 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 200 ευρώ και επιπλέον ΦΠΑ 23%, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 246 ευρώ.
Γραφείο 80 τετραγωνικών μέτρων βαραίνεται με 2,5 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο ως αμοιβή για τους επιθεωρητές, ενώ η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται από τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων στα 300 ευρώ. Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων. Νέες μισθώσεις κτισμάτων συνολικής επιφάνειας κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων. Παρατάσεις ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή. Τροποποίησης όρων υφισταμένων μισθώσεων, παραδείγματος χάρη μειώσεις καταβαλωμένων μισθωμάτων, μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων, οικοπαίδων και αγροτεμαχίων χωρίς κτίσματα, μισθώσεις κτηρίων ή τμήματων κτηρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Μισθώσεις κτηρίων ή τμήματων κτηρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων αλλά και κατοικιών, οι αποθήκες μουσείων, στάβλη, βουστάσια, χειροστάσια, ορνηθοτροφία κλπ. Και τέλος μισθώσεις κτηρίων ή τμήματων κτηρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγροκαυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων. Ανοιχτό τώρα το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, άφησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός. Ο κύριος Ζερβός ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα για νέες αυξήσεις στο τιμολόγιο της επιχείρησης μέσα στη χρονιά και απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το αν το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποδεχθεί την εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για προσαρμογή της τιμής του ρεύματος ανά εξάμηνο με βάση την εξέλιξη του κόστους. Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων που εγκρίθηκαν φέτος οφείλεται σε αύξηση φόρων και άλλων στοιχείων του κόστους και μόνο το 1,1% αποτελεί καθαρή αύξηση για την επιχείρηση. Υπενθυμίζεται ότι η μεσοσταθμική αύξηση που ισχύει από την πρώτη του μηνός είναι 9,2%, ενώ μαζί με το τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ξεπερνά το 12%. Τώρα, να πάμε και στο τι μας περιμένει το Γενάρη. Μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται μέχρι το τέλος του μήνα να πληρώσουν φόρους, τέλη και έκτακτες φορές. Ο Ιανουάριος είναι μήνας οικονομικής αφέμαξής τους, καθώς οι αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων ψαλίδιζονται από 21 έως 110 ευρώ λόγω αύξησης παρακράτησης φόρου. Την Παρασκευή 13 του μηνός τελειώνει η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2012, αλλά και της κατάθεσης των πινακίδων. Τα τέλη κυκλοφορίας μετά την παράταση μπορούν να πληρώνονται μόνο στις εφορίες, ενώ από τις 14 Ιανουαρίου 2012 η εκπρόθεσμη προμήθεια του σήματος επιβαρύνεται και με πρόστιμο ισόποσο με την αξία του τέλους. Λίγες ημέρες αργότερα λύγει και η προθεσμία για την δόση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτιδεύματος και του φόρου επί των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης. Η προθεσμία για την καταβολή της δόσης του Δεκεμβρίου μετά την παράταση που δόθηκε λύγει στις 20 Ιανουαρίου, ενώ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει να καταβληθεί η επόμενη δόση. Στις 20 του μηνός λύγει η προθεσμία και για την πληρωμή φόρου εισοδήματος που προέκυψε από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2011. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει παράταση μέχρι τις 20 Ιανουαρίου και για την πληρωμή του φόρου για την εκπρόθεσμη υποβολή χωρίς πρόστιμα δηλώσεων που δεν είχαν υποβληθεί στο παρελθόν για κάθε είδος φορολογία, όπως φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, κληρονομικών, δωρεών κλπ. Μέσα στο μήνα θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Οι φορολογούμενοι που έχουν πληρώσει την πρώτη δόση του ειδικού τέλους θα αρχίσουν να λαμβάνουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, στον οποίο περιλαμβάνεται η δεύτερη δόση του χαρατσιού στα ακινήτα. Τις επόμενες ημέρες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αρχίσει να στέλνει τα εκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ενιαίου τέλους ακινήτων του 2009 σε όσους φορολογούμενους δεν το έχουν λάβει, ενώ μετά ακολουθεί ο λογαριασμός του φόρου ακίνητης περιουσίας του 2010 και του 2011. Και στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον κύριο Χρήστο Κρίγκα, τον φόρο τεχνικό. Κύριε Κρίγκα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καπερναράκο, καλησπέρα τους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια επισήμανση, καθώς μου ακούγεται έτσι πολύ πρωτότυπο το τίτλο που έβαλε τόσο ο κύριος Παπακοσταντίνου εδώ, όσο και ο κύριος Βενιζέλος, πιστοποιητικό ενεργειακής ταυτότητας. Μου ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αν και δεν είναι στην αρμοδιότητά μου των φορολογικών, σίγουρα είναι. Όχι, απλά ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, επειδή. Είναι μια έξτρα επιβάρυνση σίγουρα για τα ακίνητα.
και είναι γενικά μια έξτρα επιβάρηση για αυτούς οι οποίοι θα μισθώσουν ακίνητο ή για αυτούς που σκέφτονται που θα νοικιάσουν ακίνητο, γιατί ξέρετε ζούμε και σε μια εποχή αβεβαιότητας και οι μισθώσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Είτε βάλεις ιδιώτες, ιδιοκτήτες στα σπίτια και μιλάω για τους ιδιοκτήτες, είτε εκμισθώσεις στις επαγγελματικές στέγες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει φοβερή αβεβαιότητα και στο φυσικό πρόσωπο του αν θα διατηρήσει τα εισοδήματά του, αλλά και στην ελληνική επιχείρηση αν θα καταφέρει να σταθεί μέσα στο 2012. Άρα ξεκινάμε, ξέρετε, με την υπογραφή. Η δική σας εικόνα ποια είναι? Η δική μου εικόνα δυστυχώς είναι αυτή που είναι όλη της αγοράς, κύριε Καπερναράκου. Είναι πραγματικά μια δύσκολη χρονιά του 2012 και ξέρετε, εγώ δεν θα την αντιμετωπίσω μόνο από τη δυσκολία που έχουμε για τα όσα έχουμε μέχρι σήμερα ψηφισμένα, γιατί ξέρετε, την τελευταία εβδομάδα πραγματικά έσκασε το θέμα των τεκμηρίων και όλων των λοιπόν φόρων. Απλά να σας θυμίσω, το γνωρίζετε κι εσείς και ήταν εμπεριστατωμένο και το ρεπορτάζ σας, ότι από 1η εβδόμου του 2011 ήταν ψηφισμένο το θέμα των τεκμηρίων. Ήταν το θέμα της καινούργιας φορολογικής κλίμακας στα 5.000 ευρώ και όλα αυτά. Άρα σκεφτείτε ότι μέσα του καλοκαιριού εμείς οι φοροτεχνικοί δυστυχώς γνωρίζαμε ότι πραγματικά θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τους φορολογουμένους για τις φορολογικές δηλώσεις του 2011. Και με τους εγκυκλίους να πηγαίνουν έρχονται στους διαδρόμους του Υπουργείου Οικονομικών. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά εμείς είχαμε, πραγματικά γνωρίζαμε τι θα γίνει με την ψήφιση του νόμου. Η εγκύκλιος ήταν μια διευκρινιστική κατάσταση για μας που απλά περιμέναμε αυτά τα οποία προέβλεπε ο νόμος. Άλλη εγκύκλιος που να διευκρινίζει τη διευκρινιστική, περιμένετε? Να σας πω κάτι, πραγματικά υπάρχει μεγάλη πολυνομία και μεγάλη γραφειοκρατία. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ο κόσμος το γνωρίζει, αλλά ξέρετε κάτι, δυστυχώς φτάνουμε κάθε μέρα να επαναλαμβάνουμε και εμείς θέματα στους πελάτες μας, στους ανθρώπους που μας ακούν τώρα, τους τηλεθεατές σας, πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουν ψηφιστεί εδώ και μήνες. Και οι άνθρωποι, επειδή έχουν κουραστεί να πληρώνουν, τα ακούν σαν καινούργια θέματα όλα αυτά, αλλά δυστυχώς είναι ψηφισμένα. Το θέμα είναι ότι το 12 θα τρέξει πολύ δύσκολα για τους Έλληνες φορολογουμένους από εκεί και πέρα. Να μην έχουμε καινούριους νόμους που να επιβαρύνουν έξτρα το 2013. Αυτό φοβόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Μην έχουμε καινούργια φορολογικά μέτρα που θα επιβαρύνουν και τις φορολογικές δηλώσεις του 2013. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε έτσι λίγο να πούμε ένα θετικό, ένα πολύ μικρό θετικό για τον κόσμο, είναι ότι στον νόμο τον οποίο θα ψηφιστεί τώρα, πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Παρασκευή, είναι ότι αυτό που ζητάγαμε και εμείς, ότι βάλτε τουλάχιστον τον κόσμο, αυτούς που θα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, και ξέρετε, επειδή ακούσαμε πάρα πολλά τώρα τελευταία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δυστυχώς μέσα στο 2012 θα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και όλοι οι φορολογούμενοι, είτε από το ειδικό τέλος ακινήτων, είτε από τους λοιπούς φόρους, είτε από τη φορολογία εισοδήματος, είτε από τα πολυεκαθαριστικά. Όλα αυτά λοιπόν θα συσσωρεύονται και δυστυχώς για κάποιους συμπολίτες μας θα καταστούν ληξιπρόθεσμα. Άρα εκεί θα πρέπει οι δόσεις ορθά να είναι τα 400 ευρώ που ήταν με τους προηγούμενους νόμους, να είναι ακόμη και στα 100 ευρώ. Ακόμη και ό,τι φοροδοτική ικανότητα έχει πλέον ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή να πηγαίνει στο τμήμα του δικαστικού και να μπορεί να ρυθμίζει, έστω και δίνοντας ό,τι μπορεί περισσότερο. Ναι, αλλά τι μπορεί να περιμένει και ο πολίτης, αλλά κυρίως να πούμε, μιας και μιλάμε με έναν φοροτεχνικό, τι θα πρέπει να περιμένει από την Πέμπτη και μετά τώρα. Με το πολύ νομοσχέδιο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα, γιατί δεν βλέπουμε αναπτυξιακές διατάξεις μέσα στο νομοσχέδιο. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο, δεν βλέπουμε να υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών, να υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας ήδη κάποιες ψηφισμένες διατάξεις που υπάρχουν ακόμη και για τον ΟΕΔ. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για αρκετούς μισθωτούς, επιδοτώντας ένα μεγάλο μέρος των εργοδοτικών, ακόμη και το 100% των εργοδοτικών εισφορών, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το κουράγιο αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να βγούμε και να ανακοινώσουμε μέτρα τα οποία είναι διψηφισμένα, έτσι ώστε να μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Τι να κάνουν, το αυτονόητο, να κρατήσουν το προσωπικό τους για να μην στηβάζεται πλέον στο Ταμείο Ενεργείας, γιατί ξέρετε κάποια στιγμή είναι και μια πηγή και αυτή η οποία θα στερέψει. Μάλιστα. Πέτρο. Όχι, αν έχει υπολογίσει ο κύριος Κρίγκας το κόστος αυτού του πιστοποιητικού ενεργειακής επάρκειας, αν έχει γίνει κάποιος πρώτος υπολογισμός. Όχι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ποσό ανάλογα με τα τετραγωνικά. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Δεν είναι το ζήτημα των άμεσα των φοροτεχνικών. Δεν έχω καταφέρει να κάνω υπολογισμό, αλλά αυτό που ξέρω είναι μια επιπλέον επιβάρυνση, η οποία δεν ξέρω και τελικά το αμφισβητείται και το πραγματικό της αποτέλεσμα. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Κύριε Κρίγκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά να έχουμε.
Να αλλάξουμε θέμα. Συνέχεια και σήμερα δίνεται στο επεισόδιο του κυρίου Κίμωνα Κουλούριμον της αστυνομικής ομάδας Δίας. Ο πρώην υπουργός προχωρά σε σχεδόν πλήρη διάψευση των όσων μαρτυρούν οι αστυνομικοί, ενώ ο 25χρονος αστυνομικός που τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου κατέθεσε αίτημα για ποινική δίωξη εναντίον του κυρίου Κουλούρη. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με ελαφρύ τραυματισμό. Από την τροχαία Κεσαριανής επιβλήθηκε το πρόστιμο που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Στη δικογραφία ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν το ατύχημα. Σε σχεδόν πλήρη διάψευση των όσων μαρτυρούν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας ότι συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, προχώρησε ο Κίμων Κουλούρης. Μετά το αίτημα για ποινική δίωξη του κυρίου Κουλούρη, το οποίο υπέβαλε ο 25χρονος αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε στη διάρκεια του επεισοδίου, όταν ο πρώην υπουργός επιχείρησε να διαφύγει με το όχημά του πέφτοντας επάνω του, ο κύριος Κουλούρης υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο ούτε που τον άγγιξε τον αστυνομικό. Παράλληλα, αμφισβήτησε ότι ο ίδιος πέρασε με κόκκινο. Μπορεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ήταν στην αλλαγή από πορτοκαλί, ενώ δέχθηκε μόνο το γεγονός ότι το δίπλωμά του είχε λήξει. Ο κύριος Κουλούρης κατήγγειλε επίσης ότι οι αστυνομικοί δεν φέρθηκαν καλά τόσο στον ίδιο τρομοκρατώντας τον, όσο και το 15χρονο παιδί του που επέβαινε στο όχημα. Όσον αφορά στον τραυματισμό του 25χρονου αστυνομικού, ανέφερε: «Πέφτει 1,5 τόνος αυτοκίνητο επάνω σε ένα ανθρώπινο οργανισμό και του προκαλεί διάστρεμα. Αυτό σημαίνει ότι έπεσα βία επάνω του, ούτε τον άγγιξε, γιατί αν τον άγγιζε, δεν θα προκαλούσε διάστρεμα». Από την άλλη πλευρά, η υπόθεση περνεί διαστάσεις μετά την κατάθεση υπομνήματος από τους 4 εμπλεκόμενους αστυνομικούς στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Ελένη Ράικου. Η δικογραφία παραμένει στην τροχιά Κεσαριανής, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του τραυματισμού. Ωστόσο, δύο πράγματα είναι αδιαμφισβήτητα. Πρώτον, ότι ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ παραβίασε το φωτεινό σηματοδότη. Και δεύτερον, ότι τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι ένας 25χρονος αστυνομικός από το αυτοκίνητο του κύριου Κουλούρη. Από αυτό το σημείο και μετά, οι καταθέσεις που έχουν δώσει τόσο ο κύριος Κουλούρης όσο και οι 4 αστυνομικοί διήστανται. Ο πρώην υπουργός λέει ότι ο τραυματισμός του αστυνομικού έγινε κατά λάθος, κατά τη διάρκεια των ελιγμών παρκαρίσματος στις μαύρες Μερσεντές που οδηγούσε ο ίδιος. Από την πλευρά τους, οι 4 αστυνομικοί της Δίας υποστηρίζουν ότι ο πρώην υπουργός, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και ευνηδιαστικά, πάτησε γκάζι και τραυμάτισε τον αστυνομικό που ήταν μπροστά στο όχημα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ελληνική αστυνομία για την υπόθεση, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές γίνονται όλες οι αστυνομικές και δικονομικές ενέργειες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις και ισχύουν για όλους τους πολίτες, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση ή προνομιακή μεταχείριση». Αυτά και από το σύριαλ με τον κύριο Κίμωνα Κουλούρη. Θα δούμε από εδώ και μπρος θα γίνει. Πέτρο, είδες τι έγινε το Σάββατο το βράδυ. Συνεχίζεται το σύριαλ. Έτσι, απλά μια καλή νύχτα να σου πω και βέβαια να προσέχεις πώς περνάς τα φανάρια. Να μην τρακάρουμε κανένα κείμενο πάλι. Μπράβο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Λεωνίδα. Να συνεχίσουμε. Ως ιδιαίτερα κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι προσεχείς ώρες για ορισμένες περιοχές του νομού Εύρου που οι στάθμοι των νερών του Άρδα και του Ερυθροποτάμου πλησίασαν το πρωί το όριο συναγερμού. Λίγο πριν φτάσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που περιμένει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τους θελώδεις ανέμους και τα χιόνια του Σαββατοκύριακου σπέβδουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Δεκάδες αυτοκίνητα που είχαν παρκάρει στο χώρο αναμονής του λιμανιού του Στίνου παρασύρθηκαν από τα τεράστια κύματα το πρωί του Σαββάτου. Η ένταση των ανέμων είχε φτάσει τα 11 μποφόρ και τα κύματα ύψους πολλών μέτρων παρέσυραν επίσης και τρεις μοτοσυκλέτες, βύθισαν βάρκες και παρέσυραν ιστιοπλοϊκά. Μεγάλες ζημιές και στην ιχθυόσκαλα της Πάτρας αλλά και στο λιμάνι της Σαντορίνης, όπου προκλήθηκαν ζημιές στην Προβλήτα και στα αυτοκίνητα που είχαν παρκάρει εκεί. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για το ενδεχόμενο πλημμυρών παραμένουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Δήμων του Εύρου, καθώς συνεχίζεται η διοχέτευση μεγάλων όγκων νερού από τα φράγματα της Βουλγαρίας. Τουλάχιστον 100 εγωπρόβατα παρασύρθηκαν από τα νερά στο Ελληνοχώριδη Δημοτήχου λόγω υπερχείλισης ρέματος από φερτά υλικά, ενώ η στάθμη των ποταμών Άρδα και Ερυθροποτάμου στην περιοχή Πυθίου άγγιξε το πρωί τα 5,5 μέτρα με όρο συναγερμού τα 5,70 μέτρα. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα κρίσιμες. Την ίδια ώρα, τα προβλήματα από τα χιόνια παραμένουν σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Καστοριά και η Φλόρινα.